βάζουμε φόρους, διαλύουμε το κοινωνικό κράτος, κάνουμε συμφωνίες. Το κακό είναι ότι αυτά γίνονται οριζόντια. Προσέξτε να δείτε. Το κακό είναι ότι αυτά γίνονται οριζόντια. Λοιπόν, δεν έχει χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, δεν έχει χτυπηθεί η διαφορά. Ο καθένας να συμβάλλει να την ουσία, με τις δυνατότητες την που έχει. Την ουσία της διαφοράς. Την ουσία της διαφοράς. Το Σύνταγμα δεν το λέει ο καθένας με τις δυνατότητες. Τη δικιά μας πολιτική. Γιατί πιστεύετε ότι εμείς ερωτευτήκαμε το μνημόνιο πολιτικής. Ή πολιτευτήκαμε για να κόβουμε μισθούς και συντάξεις. Να σας πω δεν είδα από εσάς άλλη πρόταση. Να σας πω καλή θεωρία, καλά τα λόγια σας στα πολιτικά. Δεν ερωτευτήκατε. Πρόταση δεν είδα από εσάς. Σαν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ το μνημόνιο. Ερωτευτήκατε τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που διαπλέκονται, φοροδιαφεύγουν και λειτουργούν. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Το μνημόνιο δημιουργήθηκε από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα ή από την ανάγκη της χώρας να δανειστεί χρήματα που χρειαζόταν και δεν είχε. Εγώ σας λέω λοιπόν το εξής πράγμα. Αυτό που έχετε θα ακολουθήσουμε πρόταση. Εμείς θα είναι ανάπτυξη μέσω της αναδιανομής του πλούτου και της προστασίας. Θεωρητικά με τώρα θεωρητικά συγκεκριμένα. Στα συγκεκριμένα η φοροελάφρυνση αυτή τη στιγμή διαμορφώνει καλύτερους όρους της ενεργού ζήτησης. Αυτό μπορείτε να διαβάσετε στην πρώτη σελίδα οποιοδήποτε οικονομικού βιβλίου. Πάλι πολύ η επιμονή, θα αυξήσετε τους φορολογικούς συντελεστές. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό λέει Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει περισσότερη φορολογία. Εμείς λέμε να αποκλιμακώσουμε εξής, τη φορολογία. Το εξής πράγμα. Λύσανε το πρόβλημα της δικής τους κυβερνητικής εξουσίας μέσω του υπερδανισμού. Φτάσανε την Ελλάδα να έχει 200 και 300 αυτή τη στιγμή τις 100 χρέος. Μια κουβέντα για την κυρία Πατρούλα. Ο κρατισμός στην Ελλάδα είναι προϊόν της αριστερής ιδεολογίας. Δυστυχώς. Από ό,τι έχω καταλάβει. Διότι η αριστερά κυριάρχησε στο επικοδόμημα. Από ό,τι έχω καταλάβει. Ο κρατισμός, ο λανθασμένος συνδικαλισμός. Δεν κυβέρνησε ποτέ η δημοσιοπαλία. Κυριάρχησε στον χώρο των ιδεών. Θα κυβερνήσει από εδώ κύριε και πέρα. Με συγχωρείτε. Όποιο κυριαρχεί στον χώρο των ιδεών. Στο χώρο των κυριαρχεί ιδεών, και στον χώρο τη πολιτική. Και μας οδήγησε. Εγώ σας αφήνω να μιλάτε για να σας ακούνε τουλάχιστον. Κύριε Παντελή, για να μην σας κόψω. Εγώ δεν άκουσα πρόταση ούτε σχέδιο εναλλακτικό. Για να μην σας κόψω, επειδή θα μας κόψει διαφημίσεις.